Δηλαδή ότι προς το παρόν φαίνεται να ελέγχεται η όλη κατάσταση όσον αφορά την απόπειρα απόδρασης. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε, ξέρουμε τι έγινε, ξέρουμε τι ώρα γίνανε όλα αυτά. Πριν από λίγο, είναι σε εξέλιξη. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε ένταση στο χώρο του νοσοκομείου των φυλακών και ξαφνικά η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι 6 άτομα κάνουν απόπειρα να αποδράσουν. Ανάμεσά τους, όπως μάθαμε, και 2 Γεωργιανοί. Νεότερα σε λίγο. Ναι. Τα όσα μαθαίναμε το τελευταίο διάστημα πάντως μέσα από το νοσοκομείο έδειχναν αυτή την ένταση που υπήρχε. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να στείλουν ένα σήμα για να ενδιαφερθεί απόγνωσης, την κραυγή απόγνωσής τους μέσα από το νοσοκομείο των φυλακών για να ενδιαφερθεί, να διαφερθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη συνέχεια να αλλάξει κάτι στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Διότι οι συνθήκες στις οποίες νοσηλεύονταν ήταν πραγματικά άθλιες. Και αν θυμάσαι, Πόπη, τότε 260 άνθρωποι μέσα σε ένα χώρο για 80, τι έλεγε το πόρισμα. Ακριβώς, και μάλιστα ένας από τους κρατουμένους εκεί πέρα, ο οποίος νοσηλεύεται χρόνια, πήρε το θάρρος να τραβήξει με κάμερα για να δείξει στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει και αντί στην αρχή να δούνε το πρόβλημα, εστίασαν την προσοχή τους οι δικαστικές αρχές στο γιατί αυτός χρησιμοποίησε κάμερα και τράβηξε τα όσα συμβαίνουν μέσα, αλλά δυστυχώς στο τέλος μάλλον πριτάνευσε η λογική και νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνεται να παίρνει το δρόμο της η υπόθεση, δηλαδή να γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί αυτός ο άθλιος χώρος. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες, μας καταγγέλουν δηλαδή άνθρωποι που νοσηλεύονται στο χώρο αυτό που βλέπουμε και που περιγράφουμε και που βλέπουμε στα πλάνα μας, να μεταφερθούν κάποιοι από τους ασθενείς των φυλακών Κορυδαλλού σε έναν άλλο χώρο, στην πτέρυγα των Οροθετικών. Καταγγέλνουν οι ίδιοι ότι εκεί δεν υπάρχει ίχνος υποδομής. Καταγγέλνουν ότι ήταν μια φυλακή που τη βάψανε, τη φρεσκοβάψανε κλπ. Να φαίνεται καθαρή, αλλά προοριζόταν μόνο για τους οροθετικούς που είναι απλοί φορείς και που δεν νοσούν από την ασθένεια. Και μεταφέρθηκαν εκεί ακόμη και καρκινοπαθείς σε μια αίθουσα η οποία δεν έχει την παραμικρή ιατρική υποδομή. Ακριβώς, και αν θυμάσαι και την ιστορία του καθηγητή, ο οποίος είναι μέσα για χρέη προς το δημόσιο και μάλιστα έχασε και το πόδι του, αν θυμάμαι καλά, νοσηλευόμενος μέσα εκεί πέρα αρκετά χρόνια. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφεις. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να κραυγάζουν μέσα από τη φυλακή αυτή που την αποκαλούν κολαστήριο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ελάτε όμως μαζί μου να συζητήσουμε με την καλεσμένη μας.